ηχητικά αποσπάσματα από το βιβλίο «Ορθολογικότητα ή ποιος φοβάται τον Αράπη» του Πολ Φεγεράμπεντ, σε μετάφραση και επιμέλεια Γιώργου Παπαδόπουλου, εκδόσεις Πλέθρων, Νοέμβριος 2018. Ολόκληρη εισαγωγή του Γιώργου Παπαδόπουλου. Μετά τα μέσα του 20ου αιώνα, σε μια εποχή κοινωνικών κινημάτων, εξεγέρσεων και αφισβητήσεων, αναπτύχθηκαν έντονες συζητήσεις και αντιπαραθέσεις για το ρόλο της επιστήμης, για την εγκυρότητα των μεθόδων που χρησιμοποιεί, για τις επιπτώσεις των γνώσεων και των εφαρμογών τους στις ζωές των ανθρώπων. Σημαντική μορφή στο πλαίσιο αυτών των συζητήσεων αναδείχθηκε και ο αυστριακός φιλόσοφος Πολ Φεγεράμπεντ, ο οποίος άσκησε αρκετά μεγάλη επιρροή, αλλά και επικρίθηκε από πολλούς για τις εμπολείς αιρετικές απόψεις του. Ο Φεγεράμπεντ γεννήθηκε στη Βιέννη το 1924. Το 1942 κατατάχθηκε στο στρατό του Τρίτου Ράιχ και πολέμησε μέχρι το 1945, οπότε τραυματίστηκε σοβαρά κατά την υποχώρηση από το ρωσικό μέτωπο, γεγονός που ο ίδιος το αναφέρει στην αυτοβιογραφία του με ανακούφιση. Καθυλωμένος προσωρινά σε ένα πυρικό καροτσάκι, ζούσε με την ελπίδα ότι θα λήξει ο πόλεμος πριν την ανάρρωσή του, πράγμα που συνέβη. Το 1947 άρχισε να σπουδάζει φυσική στο Πανεπιστήμιο της Βιέννης. Από το 1949 άρχισε να συμμετέχει σε έναν κύκλο φιλοσοφικών συζητήσεων υπό την καθοδήγηση του φιλοσόφου Βίκτορ Κράφτ, μέλος του κύκλου της Βιέννης. Το 1951 έλαβε τον τίτλο του διδάκτορα της φιλοσοφίας. Το 1952 σπούδασε για κάποιο διάστημα κοντά στον Πόπερ, στο London School of Economics. Το 1955 άρχισε να διδάσκει ως λέκτορας φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο του Μπρίστολ. Από το 1958 δίδασκε Γενική Φιλοσοφία και Φιλοσοφία της Επιστήμης στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Μπέρκλεϊ, θέση από την οποία παραιτήθηκε το 1990. Το 1980 πήρε θέση καθηγητής στο Πολυτεχνείο της Ζυρίχης, όπου δίδασκε παράλληλα με τις δραστηριότητες του στο Μπέρκλεϊ Φιλοσοφία της Επιστήμης, με έμφαση μεταξύ άλλων και στα έργα του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη, μέχρι το 1991. Ο Φεγεράμπεντ παντρεύτηκε τρεις φορές. Το 1948, το 1956 και το 1988. Πέθανε το 1944 στο Τζενολίερ της Ελβετίας. Εκτός από πλήθος άρθρων σε επιστημονικά ή φιλοσοφικά περιοδικά, δημοσίευσε και πολλά βιβλία, τα κυριότερα από τα οποία είναι τα εξής. Ενάντια στη μέθοδο, 1975, το οποίο σε μια πρώιμη έκδοσή του με μορφή δοκιμίου το 1970 είχε τον υπότιτλο «Περίγραμμα μιας αναρχικής θεωρίας της γνώσης», «Επιστήμη σε μια ελεύθερη κοινωνία», 1978, «Αποχαιρετισμός στον λόγο», 1987, «Σκοτώνοντας τον χρόνο», η αυτοβιογραφία του, κυκλοφόρησε το 1995 μετά το θάνατό του, «Κατάκτηση της αυθονίας», 1999 μετά το θάνατό του. Μια μεγάλη συλλογή άρθρων εκδόθηκε σε 4 τόμους εν μέρη μετά το θάνατό του, με γενικό τίτλο «Φιλοσοφικά άρθρα», πρώτος και δεύτερος τόμος 1981, τρίτος τόμος 1999, τέταρτος τόμος 2016. Το 1962 εκδόθηκε το βιβλίο του Τόμας Κουν «Η δομή των επιστημονικών επαναστάσεων», το οποίο ο Φεγεράμπεντ είχε ήδη διαβάσει σε μορφή χειρογράφου, χάρη στην γνωριμία του με τον συγγραφέα. Στο βιβλίο αυτό, οι ονομαζόμενες επιστημονικές επαναστάσεις, παραδείγματος χάρη καθιέρωση της φυσικής του Νεύτωνα, της θεωρίας της σχετικότητας, της χημίας του Λαβουαζιέ κτλ., δεν θεωρούνται πλέον όπως στη θετικιστική αντίληψη γνήσιες πρόοδοι στη γνώση ή ανατροπές εσφαλμένων απόψεων. Κατά τον Κουν, μια ομάδα επιστημόνων, μια επιστημονική κοινότητα, πραγματοποιεί μια επιστημονική επανάσταση επειδή για κάποιους λόγους αρχίζει να βλέπει τον τομέα του στον κόσμο διαφορετικά. Αυτούς τους διαφορετικούς τρόπους θέασης του κόσμου, ο Κουν τους ονομάζει παραδείγματα. Επιπλέον, κατά τον Κουν, δεν είναι δυνατόν να υπάρχει μια αντικειμενική κρίση για το αν είναι καλύτερη, σωστότερη η παλαιά ή η νέα θεωρία, αφού οι οπαδοί των δύο θεωριών ζουν περίπου σε διαφορετικούς κόσμους. Όμως, αν οι αντιλήψεις του Κουν βασίζονται κυρίως στη μελέτη της ιστορίας των επιστημών, αυτές του Φεγεράμπεντ στηρίζονται επιπλέον σε δεδομένα της κοινωνιολογίας, της εθνολογίας, των κοινωνικών κινημάτων αλλά και της καθημερινής ζωής. Σε σχετικές αναφορές ή συζητήσεις, τονίζεται συνήθως η αναρχική προσέγγιση του Φεγεράμπεντ στη γνώση, καθώς και ο σχετικισμός του. Στην πραγματικότητα, ο Φεγεράμπεντ, όπως φαίνεται και από τον τίτλο του πρώτου σημαντικού βιβλίου του, αρνείται, σε αντίθεση προς τα θετικιστικά δόγματα, ότι υπάρχει μία μόνη σωστή και έγκυρη μέθοδος για τη συγκρότηση επιστημονικών γνώσεων. Στο πλαίσιο αυτό, γίνεται κατανοητή η πολλές φορές βίαιη επίθεση του εναντίον των επιστημών, όπως παρουσιάζονται σήμερα με απαιτήσεις απόλυτης εγκυρότητας. Άνω και κάτω τελεία. Αλλά οι επιστήμες δεν είναι ιερές. Το γεγονός ότι υπάρχουν, ότι θαυμάζονται, ότι έχουν επιτεύγματα, δεν αρκεί για να μεταποιηθούν σε κριτήρια της ζωής μας.
Οι σύγχρονες επιστήμες είναι αποτέλεσμα σφαιρικών αντιρρήσεων ενάντια σε προηγούμενες μορφές ζωής και ο ίδιος ο ορθολογισμός, δηλαδή η ιδέα ότι υπάρχουν γενικοί κανόνες και γενικά κριτήρια για τις σκέψεις μας και τις πράξεις μας, είναι αποτέλεσμα σφαιρικών αντιρρήσεων ενάντια στον κοινό νου. Και όπως αναφέρει κάπου επιγραμματικά, ανοίγουν εισαγωγικά, οι επιστήμες υπερισχύουν σήμερα όχι εξαιτίας των προσόντων τους, αλλά επειδή όλη η προπαγάνδα γίνεται προς όφελός τους, κλείνουν τα εισαγωγικά. Όπως επισημαίνει επίσης, ανοίγουν εισαγωγικά, τα επιτεύγματα των επιστημών φαντάζουν μεγαλειώδη, σχεδόν θεϊκά για κάποιες παραδόσεις, αποτρόπαια για άλλες και φέρνουν χασμουριτό σε κάποιες άλλες παραδόσεις, κλείνουν τα εισαγωγικά. Ακόμη και για πράγματα που θαυμάζονται ως μεγάλα επιτεύγματα της επιστήμης, όπως το ταξίδι στο φεγγάρι, η διπλή έλικα του DNA κτλ., ο Φεγγεράμπεν βρίσκει ότι από μια άλλη σκοπιά δικαιούνται κανείς να τα γελιοποιεί, αφού παραδείγματος χάρη το ταξίδι στο φεγγάρι για το οποίο ξοδεύτηκαν δισεκατομμύρια δολάρια, πολλά χρόνια σκληρής εργασίας κτλ., δεν ήταν τίποτα άλλο παρά το ότι κάποιοι βραδύνοοι και μάλλον μέτροι συγγερινοί μας κατάφεραν να κάνουν λίγα δέξια πηδήματα σε έναν τόπο που δεν θα ήθελε ποτέ να επισκεφθεί ένας μυαλωμένος άνθρωπος, σε έναν κατάξερο, χωρίς ατμόσφαιρα, καυτό βράχο. Συχνά επισημαίνει τις ομοιότητες ανάμεσα στις σημερινές επιστήμες και στις θρησκείες. Εδώ οι επιστήμονες και φιλόσοφοι συμπεριφέρονται όπως οι υπερασπιστές της μιας αληθινής εκκλησίας. Το δόγμα της εκκλησίας είναι αληθινό, κάθε τι άλλο ειδωλολατρική ανοησία. Μπορεί μάλιστα να υποθεί ότι ορισμένες μέθοδοι συζήτησης και υποβολής, που κάποτε ανήκαν στο θησαυροφυλάκιο της θεολογικής συζήτησης, σήμερα βρήκαν μια καινούργια πατρίδα μέσα στις επιστήμες. Αυτό που πρέπει να μας προβληματίσει είναι το εξής. Η εικασία ότι οι επιστήμες υπερέχουν κατ' ουσίαν έχει ξεπεράσει τον περιορισμένο χώρο της επιστήμης. Αυτή η εικασία είναι σήμερα άρθρο πίστης σχεδόν για όλους. Εκτός αυτού, σήμερα η επιστήμη δεν είναι μόνο ένας ιδιαίτερος θεσμός, συναποτελεί τη βασική δομή των δημοκρατιών μας, ακριβώς όπως παλιότερα η Εκκλησία συναποτελούσε τη βασική δομή πρωτύτερων μορφών κοινωνίας. Σήμερα η Εκκλησία χωρίστηκε αυστηρά από το κράτος, αλλά το κράτος και η επιστήμη εξακολουθούν να συνεργάζονται στενά. Ομοίως, διαπιστώνει με έκπληξη και μάλλον επικριτικά ότι ακόμη και τολμηροί επαναστατικοί στοχαστές όπως ο Μπακούνιν και ο Κροπότκιν έχουν τη θέληση να καταρρύψουν τους υφιστάμενους θεσμούς, αλλά την επιστήμη όχι μόνο την αφήνουν ήσυχη, αλλά τη θεωρούν και ως θεμέλιο της μελλοντικής συμβίωσης των ανθρώπων. Ακόμη και ο Μάρξ και ο Έγκελς ήταν ακράδαντα πεπισμένοι ότι οι επιστήμες θα βοηθούσαν τους εργάτες στον αγώνα τους για την κατάκτηση της πνευματικής και υλικής ελευθερίας. Ο Φεγγεράμπεν παρατηρεί ότι μια τέτοια στάση είχε ενδεχομένως νόημα σε προηγούμενους αιώνες, επειδή τότε η επιστήμη ήταν μια ιδεολογία ανάμεσα σε πολλές άλλες και οι επιστήμες ήταν πράγματι μια απελευθερωτική δύναμη, και βέβαια όχι επειδή είχαν βρει την αλήθεια την ορθή μέθοδο, αλλά επειδή περιόριζαν την επίδραση άλλων ιδεολογιών και έτσι πρόσφεραν στα άτομα χώρο για στοχασμό. Κεντρική έννοια στις αντιλήψεις του Φεγγεράμπεντ είναι η έννοια των παραδόσεων. Η παράδοση, παρόλο που συνδέεται βέβαια με τον τρόπο που βλέπει κανείς τον κόσμο, διαφέρει από το παράδειγμα του Κουν, διότι δεν αφορά στενά επιστημονικές θεωρίες, αλλά πολύ ευρύτερους τομείς αντιλήψεων και μορφών ζωής, όπως φαίνεται και στο επόμενο παράθεμα. Άνω και κάτω τελεία. Οι παραδόσεις δεν είναι ούτε καλές ούτε κακές. Απλώς υπάρχουν. Εντός εισαγωγικών αντικειμενικά, δηλαδή ανεξάρτητα από παραδόσεις, δεν μπορεί να υπάρξει καμία επιλογή ανάμεσα σε μια ανθρωπιστική στάση και στον αντισεμιτισμό. Ειδικότερα τονίζει ότι η ορθολογικότητα δεν είναι ένας διαιτητής ανάμεσα σε παραδόσεις, αλλά είναι και αυτή μια παράδοση, μια τάξη παραδόσεων ή μια άποψη μιας παράδοσης. Γι' αυτό η ορθολογικότητα δεν είναι ούτε καλή ούτε κακή. Απλώς υπάρχει. Κατά το Φεγγεράμπεν, χαρακτηριστικό των παραδόσεων είναι ότι τουλάχιστον οι σημαντικότερες από αυτές δεν είναι προϊόντα έμπνευσης κάποιας προσωπικότητας ή κάποιας επιστημονικής κοινότητας, ούτε προκύπτουν από κάποιες αποφάσεις, αλλά αναπτύσσονται κάπως σαν ένας ζωντανός οργανισμός σε ένα συγκεκριμένο πολιτιστικό περιβάλλον ή σε μια συγκεκριμένη εποχή. Υποστηρίζω ότι γνώμες, έννοιες, θεωρίες έχουν νόημα μόνο στα πλαίσια μιας παράδοσης και δεν μπορούν ούτε να ερευνηθούν ούτε να κατανοηθούν ανεξάρτητα από την παράδοση αυτή. Τονίζει ότι δεν θεωρεί πως όλες οι παραδόσεις έχουν ίση αξία ή ότι είναι εξίσου αληθινές ή ότι είναι αυθαίρετες, αλλά ότι οι δομένες καθεμιά τους ξεχωριστά, οι παραδόσεις δεν είναι ούτε καλές ούτε κακές, αλλά αποκτούν τέτοιες ιδιότητες μόνο όταν κάποιος τις συσχετίζει με άλλες παραδόσεις. Η ψευδαίσθηση μιας αντικειμενικότητας προκύπτει όταν ο συμμέτοχος σε μια παράδοση δεν τη συνειδητοποιεί και έτσι δεν την αναφέρει όταν μιλά. Έτσι, ο αφελής αντικειμενιστής θεωρεί την ορθότητα ενός συμπεράσματος, την ύπαρξη μιας αντίφασης, την παρουσία μιας αλήθειας, την ανθρωπιά ή απανθρωπιά μιας πράξης ως κάτι αντικειμενικό, στο οποίο ο ίδιος δεν συνεισφέρει τίποτα. Η επωνομαζόμενη αντικειμενικότητα είναι αποτέλεσμα μιας γνωσιολογικής μοιοπίας,
δεν είναι φιλοσοφικό επίτευγμα. Στις αξιοσέβαστες παραδόσεις, ο Φεγεράμπεν περιλαμβάνει και θρησκείες, μύθους, μυθολογίες, κοσμολογίες, αντιλήψεις για τη φύση και τον άνθρωπο που επικράτησαν ή επικρατούν σε διάφορους πολιτισμούς από όλα τα μέρη του κόσμου. Σε αυτές περιλαμβάνει και αντιλήψεις ή συστήματα που άλλοι θεωρούν τσαρλατανισμούς, όπως είναι η αστρολογία, οι πεπιθήσεις που έχουν για τις δυνάμεις της φύσης διάφορες φυλές Ινδιάνων κτλ. Και βέβαια τις εναλλακτικές ιατρικές. Επισημαίνει ότι ενώ κατά τον 16ο και 17ο αιώνα υπήρχε μια άμυλα ανάμεσα σε παλαιότερες μορφές επιστήμης και στη νέα επιστημονική φιλοσοφία, δεν υπήρξε ποτέ τέτοια άμυλα ανάμεσα σε αυτή τη φιλοσοφία και σε άλλες παραδόσεις, ιδιαίτερα εκείνες που προέρχονται από διαφορετικούς πολιτισμούς. Οι μύθοι, οι θρησκείες, οι μέθοδοι δεν εξαφανίστηκαν επειδή οι επιστήμες ήταν καλύτερες, αλλά επειδή οι λευκοί ήταν αποφασιστικότεροι κατακτητές, επειδή καταπίεσαν υλικά τους φορείς εναλλακτικών πολιτισμών. Έγινε αποικιοκρατία και καταπιέστηκαν οι μορφές ζωής των αποικισμένων φυλών. Αυτές οι μορφές ζωής αντιστάθηκαν πρώτα με τον χριστιανισμό και ύστερα με τη θρησκεία των επιστημών. Και πάλι νίκησαν οι επιστήμες, όχι βάσει έρευνας, αλλά εξαιτίας πολιτικών, θεσμικών, ακόμη και στρατιωτικών μέτρων πίεσης. Ο ίδιος αναφέρει ότι σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη των ιδεών του έπαιξε το γεγονός ότι από το 1964, εξαιτίας μιας αλλαγής στην εκπαιδευτική πολιτική, άρχισαν να παρακολουθούν τις παραδόσεις του στο Μπέρκλι, πολυάριθμοι Μεξικάνοι, Ινδιάνοι, Μαύροι. Αυτό τον έφερε σε επαφή με νέους που ανήκαν σε διαφορετικούς πολιτισμούς, είχαν διαφορετικούς τρόπους σκέψης και αντιμετώπιζαν διαφορετικά, πολλές φορές πιεστικά προβλήματα στην καθημερινή του ζωή, κάτι που τον έφερε μπροστά στο συνειδησιακό πρόβλημα, αν είχε το δικαίωμα να επιβάλλει στους ανθρώπους αυτούς τον τρόπο σκέψης, τη φιλοσοφία και την επιστήμη του σύγχρονου δυτικού ανθρώπου. Για τα προβλήματα που προκύπτουν από το γεγονός ότι οι παραδόσεις είναι εμπολής αντικρουόμενες και αλληλοαποκλειόμενες, ο Φεγεράμπεν θεωρεί ότι μπορούν να λυθούν μόνο με ελεύθερη ανταλλαγή απόψεων ανάμεσα σε ελεύθερους ανθρώπους μέσα σε μια ελεύθερη κοινωνία. Ανοίγουν εισαγωγικά. Ελεύθερη κοινωνία είναι εκείνη μέσα στην οποία όλες οι παραδόσεις έχουν ίσα δικαιώματα και ίση πρόσβαση στα κέντρα εκπαίδευσης και στα άλλα κέντρα εξουσίας. Εάν οι παραδόσεις έχουν προτερήματα και μειονεκτήματα μόνο όταν παρατηρούνται από την άποψη άλλων παραδόσεων, τότε η επιλογή μιας παράδοσης ως θεμέλιο μιας ελεύθερης κοινωνίας είναι μια αυθαίρετη πράξη, που είτε πρέπει να επιβληθεί με τη βία, είτε μπορεί να θεμελιωθεί με μια ελεύθερη ανταλλαγή ανάμεσα στις παραδόσεις αυτής της κοινωνίας. Στην τελευταία περίπτωση, η επιλογή είναι προσωρινή και μπορεί να καταργηθεί με συνέχιση της ανταλλαγής, δηλαδή της συζήτησης. Πριν μερικά χρόνια, ένας ιστορικός των επιστημών παρατηρούσε ότι πάνω από το 95% των επιστημόνων όλων των εποχών ζουν σήμερα ανάμεσά μας. Η παρατήρηση αυτή δεν μου φαίνεται αστήρικτη και πιστεύω πως μπορεί να την επεκτείνει κανείς γενικότερα σε επιστήμονες και φιλοσόφους, με λίγα λόγια σε όλους εκείνους τους ανθρώπους που κάπως γενικά και αόριστα έχουν τον τίτλο των υπερασπιστών της ορθολογικότητας. Κατά ένα μέρος, οι κραυγές για ανορθολογικότητα έχουν να κάνουν με το ότι αυτοί οι σύγχρονοι σοφοί βρίσκονται μεταξύ τους συνεχώς στα μαχαίρια. Ο καθηγητής Β θεωρεί ότι μια ορισμένη μέθοδος είναι η σωστή. Ο καθηγητής Όμικρον ότι η σωστή είναι μια άλλη. Λοιπόν, αυτοί και οι μαθητές τους κάνουν μεγάλη φασαρία και κατηγορούν μία μεριά την άλλη για ανορθολογικότητα. Ο αναγνώστης θα συμφωνήσει μαζί μου ότι αυτή η πλευρά του θέματος έχει πολύ μικρό ενδιαφέρον. Κανένα λογικό σκύλι δεν θα αφήσει τη θέση του πίσω από τη ζεστή θερμάστρα επειδή οι Χαϊντεγκεριανοί κατηγορούνται από τους μαρξιστές ή οι μαρξιστές από τους ετικιστές για ανορθολογικότητα ή αντιεπιστημονικότητα. Μια άλλη πλευρά του θέματος είναι πιο ενδιαφέρουσα. Το 95% των στοχαστών που ζουν σήμερα ανάμεσά μας και ζουν από τους φόρους που πληρώνουμε, δεν μαλώνουν μόνο μεταξύ τους, αλλά και με τον υπόλοιπο κόσμο. Και δεν υποβάλλουν τους συνανθρώπους τους μόνο στην κριτική τους, αλλά θέλουν και να τους εξουσιάζουν. Σε αυτό δεν διαφέρουν καθόλου από τις εκκλησίες του παρελθόντος. Βέβαια, οι πρώτοι χριστιανοί προσπαθούσαν να προσελκύσουν ατομικά τον κάθε συνανθρωπό τους. Ακόμη και ο Άγιος Αυγουστίνος τόνιζε ότι πρέπει πάντα να προτιμά κανείς τα επιχειρήματα από τη βία. Όμως με τον Μεγάλο Κωνσταντίνο η κατάσταση άλλαξε ριζικά. Ο χριστιανισμός έγινε κρατική θρησκεία. Στη διάρκεια του Μεσαίωνα ήταν αδύνατο να αναγνωριστεί κάποιος ως πολίτης, ακόμη και ως άνθρωπος, αν δεν ήταν χριστιανός. Στις επιστήμες η κατάσταση σήμερα είναι παρόμοια. Οι σύγχρονες κραυγές για την αυξανόμενη ανορθολογικότητα της εποχής μας είναι απλώς και μόνο σημερινές επαναλήψεις των κραυγών για αυξανόμενη αθεία που άκουγε κανείς στην εποχή του διαφωτισμού, αλλά και παλαιότερα. Οι άνθρωποι απελευθερώνονται από τις τυραννικές ιδέες και τους τυραννικούς θεσμούς, πράττουν σύμφωνα με καινούργιες ιεραρχίες, που και οι ίδιοι δεν τις έχουν ακόμα κατανοήσει εντελώς, και οι εκπρόσωποι του status quo ανησυχούν για την επιρροή τους και τα εισοδήματά τους. Ο παραλληλισμός που έκανα δεν είναι καθόλου τραβηγμένος από τα μαλλιά.
Ο διαφωτισμός, έλεγε ο Καντ, είναι έξοδος των ανθρώπων από την κατάσταση κηδεμονίας για την οποία ήταν υπεύθυνοι οι ίδιοι. Αυτό είχε το νόημα μιας πολεμικής κραυγής ενάντια σε ένα τυραννικό κράτος και μια τυραννική θρησκεία. Ο ορθός λόγος τον οποίο επικαλούνταν εκείνη την εποχή δεν ήταν το όργανο με στρατιωτικό κούρεμα των σημερινών επιστημών, αλλά κάτι που δεν γινόταν κατανοητό με πολύ σαφήνεια και θα αποτελούσε τον πυρήνα νέων μορφών ζωής, μορφών ζωής όπου ο καθένας θα έχει πιο πολύ ελευθερία στη σκέψη, αλλά και στην πράξη. Η επίκληση του ορθού λόγου σημαδεύει το ξεκίνημα για να χτιστούν αυτές τις μορφές ζωής. Δυστυχώς όμως, ελάχιστη σημασία έδινε κανείς το ακηδεμόνευτο των ανθρώπων που θα ζούσαν τώρα πια μέσα σε αυτόν. Γινόταν δεκτό πως είχαν πλέον βρεθεί ορισμένες βασικές αλήθειες και απέναντι στην αλήθεια δεν έχει κανένα νόημα η συζήτηση για το ακηδεμόνευτο. Έτσι, αποστόμωναν τα ερωτήματα με κενά λόγια και δημιούργησαν μια νέα κατάσταση κηδεμονίας. Σήμερα μιλούν για ανορθολογικότητα κάθε φορά που οι άνθρωποι προσπαθούν να απελευθερωθούν από αυτή την κατάσταση κηδεμονίας, είτε ξαναγυρνώντας σε παλαιότερες παραδόσεις, είτε συγκροτώντας πρωτοβουλιακές ομάδες πολιτών, είτε προσπαθώντας να υποτάξουν στην κρίση των πολιτών τις μηχανογραφίες των καλοπληρωμένων επισκόπων, καρδιναλίων, διακόνων, ιεροκηρύκων της νέας θρησκείας της ορθολογικότητας. Είναι και εδώ θέμα χρημάτων και επιρροής, και ο όντορος που γίνεται είναι αντίστοιχα μεγάλος. Όμως η κατάσταση εδώ είναι πολυπλοκότερα από όσο ήταν στην πρώτη περίπτωση. Είναι πολυπλοκότερη επειδή η επιρροή που προσπαθούν να διατηρήσουν στηρίζεται σε προκαταλήψεις που τις ασπάζονται πολλοί άνθρωποι. Στους πολίτες της μεσαίας τάξης και των ανώτερων στρωμάτων, η εμπιστοσύνη στους επιστήμονες είναι σήμερα τόσο μεγάλη όσο ήταν κάποτε η εμπιστοσύνη στους παπάδες του χωριού και τους καρδινάλιους. Και οι γιατροί είναι μερικές φορές για τους φτωχούς κάτι σαν παντογνώστες άγιοι. Σαν αυστηροί πατεράδες περιφέρονται ανάμεσα στους προστατευόμενούς τους και εφαρμόζουν τις πολύ αμφίβολες γνώσεις τους χωρίς να υπόκειται σε κανέναν έλεγχο. Έτσι δεν παίρνει είδη σχεδόν κανένας ότι διάφορα βασικά επιχειρήματα που προβάλλουν οι κατώτεροι επιστημονικοί βοηθοί αλλά και οι κορυφαίοι της επιστήμης υπέρ του θεσμού που εκπροσωπούν είτε είναι απλά φήμες που κανείς δεν έχει εξετάσει αν αληθεύουν και που αν κανείς εξετάσει πολλές φορές διαψεύδονται, είτε είναι επιχειρήματα που δεν ισχύουν, μόνο που αυτό δεν είναι ακόμη γνωστό σε όλους τους επιστήμονες. Ακόμη, δεν πρέπει καθόλου να υποτιμά κανείς τη βία που ασκούν επάνω στους ανθρώπους διάφορες γενικόλογες φράσεις. Πριν από όχι και τόσο πολύ καιρό, αν διατυπωνόταν για κάποιον η κατηγορία ότι ήταν άθεος, την έπαιρναν πολύ στα σοβαρά, ακόμη και οι άνθρωποι που είχαν κριτική στάση απέναντι στην κυρίαρχη ιδεολογία. Με τον ίδιο τρόπο, μόνο λίγοι σήμερα μπορούν να αντισταθούν στην υπνοτιστική δύναμη που ασκούν λέξεις όπως ορθός λόγος, αλήθεια, επιστημονικότητα, παρόλο που δεν μπορεί να μας πει σχεδόν κανένας τι είναι αυτά τα πράγματα, τι είναι η αλήθεια, τι είναι ορθός λόγος και τι είναι αυτό που καθορίζει την επιστημονική συμπεριφορά. Μια απλή βλαστήμια όπως ανορθολογικό, αρκεί για να κάνει πλήθος περίεργα ποντίκια να τρέξουν αμέσως να κρυφτούν στις τρύπες τους. Αν αφήσετε τον ορθό λόγο να χαθεί, λένε οι φιλοσοφοί μας, οι επιστήμονές μας, οι διανοούμενοί μας, θα καταλήξουμε στο χάος. Αν γίνετε άθεοι, θα καταλήξετε στην κόλαση, ήταν η πολύ όμοια απειλή των θρησκευόμενων προκατόχων τους. Και μας φαίνεται πράγματι ότι αν παραμερίσουμε τον ορθό λόγο, θα μείνουμε με άδεια χέρια, ανίκανοι να λύσουμε τα προβλήματα που μας τριγυρίζουν. Χάος ή τρομοκρατία του ορθού λόγου. Φαίνεται ότι βρισκόμαστε μπροστά σε αυτή την άθλια επιλογή. Πώς μπόρεσε να δημιουργηθεί αυτή η εντύπωση? Καλό σε αυτό το σημείο τον αναγνώστη να ξαναφέρει στο νου του ακόμη μια φορά όσα αναφέραμε πιο πάνω. Δύο σημεία είναι σημαντικά για αυτά που θα ακολουθήσουν. Πρώτον, ότι υπάρχει ένας τρόπος χειρισμού των εννοιών που τα συγκεκριμένα βήματά του μπορεί να τα παρακολουθήσει κανείς με μεγάλη σαφήνεια, που μπορεί να τον μάθει, ένας τρόπος χειρισμού που δεν αποστερεί τις έννοιες από την ικανότητά τους να διευκολύνουν τη διάταξη και διαμεσολάβηση καταστάσεων πραγμάτων, δεν ζούμε καθόλου μέσα σε χάος, που όμως δεν υπακούει σε γενικούς κανόνες, σε μια λογική, εκτός αν συμβεί αυτό παροδικά και εντελώς τυχαία. Στο πλαίσιο ενός τέτοιου χειρισμού, οι έννοιες είναι στοιχεία παραδόσεων, δεν είναι αποκομμένες από τις παραδόσεις και εξελίσσονται μαζί με τις παραδόσεις. Οι παραδόσεις εξελίσσονται και μεταβάλλονται από αιτίες που πολλές φορές δεν έχουν καμία σχέση με τις έννοιες. Εξελίσσονται και μεταβάλλονται επειδή οι φορείς τους ανταποκρίνονται σε καινούργια προβλήματα και για τη λύση αυτών των προβλημάτων παράγουν νέους τρόπους συμπεριφοράς, είτε συνειδητά είτε εντελώς αυτόματα, χωρίς να το σκεφτούν πολύ. Το περιεχόμενο των εννοιών έρχεται μετά, διότι παρόλο που οι άνθρωποι σκέφτονται όταν ενεργούν, δεν σκέφτονται πάντα, δεν ακολουθούν πάντα τους συνηθισμένους δρόμους της σκέψης και ευτυχώς δεν αφήνονται να οδηγηθούν μόνο από σκέψεις, αλλά και από συμπάθεια, άγχος, μίσος και πολλά άλλα πράγματα. Πράγματι, μπορούμε να πούμε ότι το να είναι κανείς άνθρωπος σημαίνει να μην υποδουλώνεται ποτέ στις σκέψεις και στην αντικειμενικότητα. Δεν κυριαρχεί βέβαια χάος, αλλά η τάξη η οποία ανακύπτει ανανεώνεται συνεχώς και μεταβάλλεται συνεχώς με τον τρόπο που μόλις περιγράψαμε.
είναι προστή μόνο σε εκείνους τους ανθρώπους που παραμένουν ή συμμετέχουν ενεργά σε αυτή την τάξη, γιατί μόνο αυτοί αντιλαμβάνονται την ομοιότητα μέσα στη διαφορετικότητα και το πολύπλοκο παιχνίδι σταθερότητας και έλλειψης προκαταλήψεων που θέτουν σε κίνηση με τις πράξεις τους. Αυτά που λένε αυτοί οι άνθρωποι για την παράδοσή τους δεν είναι αντικειμενικά, με την έννοια ότι αναφέρονται σε μια διαδικασία εντελώς διαχωρισμένη από αυτούς, γιατί οι ίδιοι είναι μέρος διαδικασίας. Από μια άλλη άποψη όμως είναι αντικειμενικά, διότι αυτά που λένε συμπληρώνουν τη διαδικασία και επειδή αναφέρονται σε ιστορικές καταστάσεις πραγμάτων, είναι προστά στην εξέταση από έναν τρίτο. Το δεύτερο σημείο είναι ότι υπάρχει μια μέθοδος σύγκρισης των υποκειμενικών απόψεων που δεν τις μεταμορφώνει σε κάτι τελείως διαφορετικό, παραδείγματος χάρη σε μια αλήθεια, αλλά τις αφήνει να υπάρχουν ολόκληρες ως απόψεις και μάλιστα εντελώς ανεξάρτητα από τον οποιονδήποτε περίεργο τρόπο με τον οποίο εμφανίστηκαν. Κι όμως η μέθοδος αυτή καταφέρνει τελικά να ρυθμίζει τη συμπεριφορά πολλών ανθρώπων από μία άποψη. Μιλάω φυσικά για τον τρόπο με τον οποίο χειρίζεται τις απόψεις μια δημοκρατία. Ένας τέτοιος χειρισμός των απόψεων είναι επίσης ένα σημαντικό στοιχείο της κλινικής ιατρικής ή της θεραπευτικής τέχνης, διότι εδώ το θέμα για τον γιατρό δεν είναι να αποκαταστήσει μια ιδανική κατάσταση που τη θεωρεί ως κατάσταση υγείας με βάση εμπεριστατωμένους συλλογισμούς, αλλά να αποκαταστήσει εκείνη την κατάσταση που οι ασθενείς του και οι συνάνθρωποι του νομίζουν πως είναι καλύτερη. Ο ασθενής και όχι ο γιατρός αποφασίζει για το στόχο και την ποιότητα της θεραπείας. Ας κρατήσουμε στο νου μας αυτά τα δύο σημεία, καθώς τώρα στρέφουμε την προσοχή μας σε μια νέα μορφή παραδόσεων, σε αυτό που αποκαλείται ορθολογισμός. Στον διάλογο Πρωταγόρας, αλλά και σε άλλους διαλόγους, ιδιαίτερα στην πολιτεία, ο Πλάτωνας ασχολείται με τις αρετές, όμως τελείως διαφορετικά από τον τρόπο που περιγράψαμε πιο πάνω. Ο Πλάτωνας θέτει το ερώτημα πώς συμπεριφέρονται οι αρετές η μία προς την άλλη, πώς διαφέρουν μεταξύ τους, δηλαδή ζητά να διασαφηνίσει ενοιολογικά το περιεχόμενο των αρετών, χωρίς όμως να λαμβάνει υπόψη τις αντίστοιχες παραδόσεις. Αυτό που λαμβάνει υπόψη είναι αφηρημένες αρχές, όπως η αρχή της αντίφασης ή η αρχή ότι σε κάθε πράγμα υπάρχει μόνο ένα αντίθετο και σχέσεις όπως η ισότητα, η διαφορετικότητα, το μέρος όλων κτλ. Στο πλαίσιο αυτών των αρχών και αυτών των σχέσεων, ο Πλάτωνας αναπτύσσει μια αρετολογία. Και τώρα απαιτεί να δεχθούμε ότι η θεωρία αυτή είναι μια αλήθεια και ότι αυτή η αλήθεια είναι υποχρεωτική για όλους τους ανθρώπους. Προσέξτε ότι δεν τονίζω τη βεβαιοκρατία του Πλάτωνα, τον ισχυρισμό ότι για κάποια πράγματα μπορούμε να βεβαιωθούμε μια για πάντα. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι πως δέχεται ότι λέξεις όπως γενναιότητα ή δικαιοσύνη ή σοφροσύνη έχουν ένα απλό περιεχόμενο, ότι το περιεχόμενο αυτό μπορεί να προσδιοριστεί σε μια συζήτηση, στην οποία οι παραδόσεις στις οποίες ανήκουν αυτές οι λέξεις δεν μετράνε σχεδόν καθόλου. Και ότι το αποτέλεσμα μιας τόσο ενερωμένης συζήτησης αποτελεί καθοριστικό ρόλο για τη συμπεριφορά όλων των ανθρώπων και ιδιαίτερα των πολιτών μιας πολιτείας. Οι πολίτες πρέπει να ενεργούν έτσι, οι νόμοι της πολιτείας πρέπει να διαμορφώνονται έτσι, ώστε να εκπληρώνεται αυτός ο καθοριστικός όρος. Με αυτόν τον τρόπο, αλλάζει πρώτον ριζικά η σχέση ανάμεσα στην έννοια και τη δράση. Ενώ άλλοτε οι έννοιες ήταν τόσο κοντά στις ιδιαιτερότητες της ζωής, επηρεάζονταν από αυτές και επομένως είχαν ένα πλούσιο περιεχόμενο που μεταβαλλόταν συνεχώς, έχουμε τώρα ένα οικοδόμημα αφηρημένων προτάσεων που αποχωρίζονται από την πράξη, από τη ζωή. Τα στοιχεία αυτού του οικοδομήματος, οι νέες ορθολογικές αρχές, κατασκευάζονται σε ειδικές, εντελώς τεχνητές καταστάσεις και μάλιστα από ανθρώπους που είτε δεν βρίσκονται κοντά στην πράξη, είτε δεν ενδιαφέρονται καθόλου για τις λεπτομέρειές της. Επομένως, οι έννοιες είναι σχετικά κενές, αλλά επειδή προέρχονται από αφηρημένη επιχειρηματολογία, έχουν πλούσιες δυνατότητες παραγωγής λογικών συμπερασμάτων. Η κατάσταση αυτή έχει μεγάλα μειονεκτήματα. Μιλούν για πράγματα που δεν τα συναντά κανείς στον κόσμο ή τα συναντά πολύ δύσκολα, παραδείγματος χάρη ο μαθηματικός κύκλος σε αντίθεση με το υλικά στρογγυλό. Από την άλλη μεριά, με τη σχέση λογικής παραγωγής ανάμεσα σε αυτά τα περίεργα πράγματα, μπορεί να εισάγεται ένα νέο είδος διηγήσεων, τις οποίες τις λένε αποδείξεις που την αυθεντία τους δεν την παίρνουν απ' έξω, παραδείγματος χάρη με την εντολή ενός θεού ή με την γνωμοδότηση ενός ειδικού, αλλά που την έχουν μέσα τους. Τα ίδια τα πράγματα αποφασίζουν για την αλήθειά τους. Και τώρα οι φιλόσοφοι, δηλαδή οι δάσκαλοι αυτού του νέου παιχνιδιού με τις έννοιες, θεωρούν εντελώς αυτονόητο πως κάθε παράδοση θα πρέπει να συμμορφώνεται στις δομικές αρχές του αφηρουμένου οικοδομήματος που ήδη έκτισαν. Και δίνουν την εντύπωση πως δεν μιλούν μόνο για δικό τους λογαριασμό, αφού οι ιστορίες που διηγούνται, τα επιχειρήματά τους, αληθεύουν αντικειμενικά. Αυτό συμβαίνει βέβαια μόνο επειδή η υποκειμενική επέμβαση για την επεξεργασία του υλικού, δηλαδή την αναγωγή μιας πλούσιας συλλογής από ιδέες που συμπλέκονται με πολλούς τρόπους ανάμεσά τους σε λίγες αφηρημένες έννοιες, έγινε εντελώς στην αρχή, πριν ακόμα αρχίσει οποιαδήποτε ιδιαίτερη συζήτηση. Τα ίδια τα πράγματα μιλούν αφού πρώτα τα έκαναν πράγματα της φιλοσοφίας. Και αυτά τα πράγματα των φιλοσόφων είναι εφ' εξής τα πρότυπα για κάθε λογική συζήτηση και για κάθε ηθική συμπεριφορά.
Ειδικότερα η ομιλία ενός πολίτη τότε μόνο έχει περιεχόμενο και ο ισχυρισμός του τότε μόνο έχει βαρύτητα, τότε μόνο είναι λογικός, όταν χρησιμοποιεί τις έννοιες του οικοδομήματος και συμμορφώνεται στις αρχές του οικοδομήματος. Αυτό σημαίνει όμως ότι η δημοκρατική αντιπαράθεση των απόψεων, όπου όλες οι απόψεις έχουν ίσα δικαιώματα και ισχύουν το ίδιο, αντικαθίσταται από μια διερεύνηση που την κάνουν ειδικοί και οι οποίοι δεν υπόκεινται πια στις δημοκρατικές αποφάσεις. Διότι η διερεύνηση αυτή υποκαθιστά όλες τις απόψεις με κάτι εντελώς διαφορετικό, με αντικειμενικές αλήθειες. Αυτό σημαίνει ακόμα ότι οι φιλόσοφοι, αυτή η νέα ομάδα που την αποτελούν κατασκευαστές αποδείξεων και αφοδευτές ενιών, θα αναλάβουν εφ' εξής έναν εντελώς ιδιαίτερο ρόλο μέσα στο κράτος. Θα κρίνουν τα λόγια των πολιτών, αλλά δεν θα υπόκεινται στην κρίση τους. Έτσι, ο δυτικός ορθολογισμός συνδέεται από την αρχή με αντιδημοκρατικές τάσεις. Ο Πρωταγόρας ήταν σοφιστής και δημοκράτης και είχε αναπτύξει πολύ ενδιαφέρουσες απόψεις για το ρόλο των ειδικών σε μια δημοκρατία. Βλέπετε τη μεγάλη ομιλία του στον Πρωταγόρα του Πλάτωνα και αυτά που συμπληρώνονται στο Θεέτητο. Όμως οι αποδείξεις παίζουν ένα σήμαντο ρόλο σε αυτά που παρουσιάζει, όπως παρατηρεί κάπως σκοπτικά και ο Σωκράτης στον Πρωταγόρα. Ακόμη δεν του αρέσουν καθόλου τα καινούργια φυρημένα πράγματα που εισάγουν οι μαθηματικοί, βλέπετε την παρατήρησή του για την εφαπτώμενη του κύκλου. Την εξυπνάδα του τη χρησιμοποιεί για να βοηθήσει τη δημοκρατία να εξελιχθεί και όχι για να την υποτάξει στην κυριαρχία των ειδικών. Τη δική του διδασκαλία την περιγράφει με σεμνό τρόπο σαν ένα είδος καθοδήγησης. Ο καλύτερος τρόπος για να μάθει κάποιος μια γλώσσα είναι να συμμετάσχει στην κοινότητα αυτών που τη μιλούν, αλλά οι άνθρωποι μερικές φορές δεν δίνουν τη δέουσα προσοχή. Και ο καλύτερος τρόπος για να μάθει κάποιος τη δικαιοσύνη είναι να συμμετάσχει στην πολιτική διαδικασία, αλλά και εδώ μπορεί κανείς να βελτιώσει τη συμμετοχή του, και αυτό ακριβώς είναι το έργο του διδασκάλου της δικαιοσύνης. Η επιστήμη όμως γίνεται αντιδημοκρατική από τη στιγμή που από τέχνη μεταβάλλεται σε αντιδημοκρατικό εγχείρημα, επιστήμη. Ο Μπένιαμιν Ρας, που τον θεωρούσαν όταν ζούσε τον μεγαλύτερο γιατρό της Αμερικής, ικανοποιούσε τις επιθυμίες αυτών των γιατρών, αν και με κάπως απρόοπτο τρόπο. Ανέπτυξε μια θεωρία σύμφωνα με την οποία υπήρχε μόνο μια ασθένεια και μόνο μια θεραπεία. Η ασθένεια, υπέρμετρη διάταση των αιμοφόρων αγκείων. Η θεραπεία, φλεβοκέντηση και κάθαρση του εντέρου. Ας κοιτάξουμε για λίγο αυτή τη θεωρία από πιο κοντά. Ποια χαρακτηριστικά μας κάνουν εντύπωση? Πρώτον, μας κάνει εντύπωση ότι η στάση των γιατρών που αποδέχονταν αυτή τη θεωρία δεν διαφέρει πολύ από τη στάση των παλαιών ορθολογιστών φιλοσόφων που ήθελαν να αντικαταστήσουν μια πολύπλοκη πράξη με ένα επιστημονικά θεμελιωμένο εγχείρημα. Η φυσική, η αστρονομία και άλλοι κλάδοι έχουν βέβαια αλλάξει πολύ σε σύγκριση με αυτό που ήταν στην αρχαιότητα. Έχουν γίνει πολυπλοκότεροι και οι επιτυχίες τους έχουν αυξηθεί. Έτσι, τα νεότερα επιχειρήματα διαφέρουν από τα επιχειρήματα των αρχαίων τόσο στην πολυπλοκότητα όσο και στη φύση των παραδειγμάτων που χρησιμοποιούν. Μένει όμως μια ομοιότητα στα βασικά σημεία που μας επιτρέπει να μεταφέρουμε στη νεότερη συζήτηση, σχεδόν χωρίς αλλαγές, αυτό που κατανοήσαμε από την αρχαιότητα. Για παράδειγμα, και εδώ και εκεί, οι έννοιες αποχωρίζονται από την παράδοση στην οποία ανήκουν και ενσωματώνονται σε μια εντελώς νέα και πιο αφηρημένη συνοχή. Η διεργασία της ασθένειας αποχωρίζεται από τις κοινωνικές σχέσεις της. Για τον κλινικό, η ασθένεια είναι μια κατάσταση που προκαλεί στον ασθενή και στο περιβάλλον του δυσκολίες και μάλιστα δυσκολίες μιας ειδικής μορφής. Και ένας προφήτης έχει δυσκολίες, υποφέρει από τη γνώση του, αλλά οι δυσκολίες αυτές δεν καταντάσσονται στις ασθένειες. Χρειάζεται να ξέρει κανείς καλά τους θεσμούς και τους κανόνες μιας παράδοσης για να μπορεί να ξεχωρίζει την ασθένεια από δυσκολίες και ιδιορυθμίες άλλου είδους. Η κλινική ιατρική ασχολείται με αυτές τις δυσκολίες. Για αυτήν ο ασθενής είναι το μέτρο της ασθένειας, ή αν μπορεί κανείς να το εκφράσει έτσι, η κλινική ιατρική έχει μια δημοκρατική έννοια της ασθένειας. Δεν αποφασίζει ο γιατρός για τόσο βασικά στοιχεία της ζωής των ανθρώπων όπως η υγεία και η ασθένεια, αλλά ο ασθενής. Ο ασθενής δεν γνωρίζει φυσικά όλες τις λεπτομέρειες της κατάστασής του, αλλά ξέρει ότι αυτή η κατάστασή του είναι δυσάρεστη και θα ήθελε να απαλλαγεί από αυτήν. Ο γιατρός μπορεί βέβαια να κάνει προτάσεις. Μπορεί παραδείγματος χάρη να εξηγήσει στον ασθενή ότι μια κούραση που κρατάει κάμποσο καιρό μπορεί να απομακρυνθεί με ορισμένους χειρισμούς. Όμως την τελευταία λέξη την έχει ο ασθενής, όπως ο ένορκος, σε ένα δικαστήριο ενόρκων. Προσέξτε πόσο στενή σχέση έχει αυτή η προσέγγιση με τον δημοκρατικό χειρισμό των αρετών και των απόψεων που περιγράψαμε πιο πάνω. Στη θεωρητική ιατρική όπως την εκπροσωπεί ο Ρας, δεν υπάρχουν τέτοιες αναφορές στον ασθενή ή στις παραδόσεις. Η ασθένεια δεν έχει καμία σχέση με αυτό που αισθάνεται ο ασθενής ή με τις νόρμες της παράδοσης στην οποία ανήκει ο ασθενής. Η ασθένεια είναι μια αφηρημένη έννοια μέσα σε μια αφηρημένη παράδοση που έχει καινούργιες και αφηρημένες ομολογίες πίστης. Όμως η παράδοση αυτή διεκδικεί το δικαίωμα να κρίνει κάθε τι και να το υποτάσσει στις δικές της νόρμες. Και απαιτεί για τον εαυτό της όχι μόνο την ελευθερία του λόγου, αλλά την ελευθερία της δράσης. Και αυτό ακόμη και όταν αντικείμενα της δράσης είναι άλλοι άνθρωποι με διαφορετικές απόψεις.
Έχει δίκιο ο Πλάτωνας να παρομοιάζει τόσο συχνά την καλώς εννοούμενη πολιτική, δηλαδή τη φιλοσοφική, σε αντίθεση προς τη δημοκρατική πολιτική, με την ιατρική. Δεύτερον, είναι εκπληκτικό πόσο γρήγορα ο κόσμος των ειδικών αποδέχεται αυτή την παραστρατημένη θεωρία. Όπως είπαμε, η εμπειρία, δηλαδή η επίδραση στους ασθενείς, δεν παίζει σπουδαίο ρόλο. Δεν είναι το πώς αντιδρούν οι ασθενείς αυτό που κρίνει για την ορθότητα της θεωρίας, αλλά η εμφάνιση ορισμένων πολύ ειδικών φαινομένων κάτω από ειδικές πειραματικές συνθήκες. Αν ελαττωθεί η διάταση των αιμοφόρων αγκείων, ο ασθενής βρίσκεται στον δρόμο της βελτίωσης, και αυτό ακόμη και αν από τις πολλές φλεβοκεντήσεις είναι κοντά στο θάνατο. Υπόθηκε βέβαια 30 χρόνια μετά την αποδομία του ΡΑΣ ότι σε όλο το πεδίο της ιστορικής βιβλιογραφίας δεν βρίσκεται κανείς σε παρόμοια έκθεση τόσο χονδροειδείς παραλογισμούς και τόσο εμφανείς ανοησίες. Αλλά καμία τέτοια κριτική δεν ακούστηκε την εποχή που ζούσε. Σαν μια επιδημία εξαπλώνονταν οι ιδέες του και προκαλούσαν στους συναδέλφους το άμυαλο ενθουσιασμό. Και σαν επιδημία λιμένονταν αυτές οι ιδέες στους άτυχους πελάτες του συναδέλφου του. Θεωρούσαν τότε εντελώς αυτονόητο, και εδώ έρχομαι στο τρίτο χαρακτηριστικό αυτού του εκπληκτικού φαινομένου, ότι μια έξυπνη θεωρητική ιδέα που δημιουργήθηκε έξω από την πράξη της κλινικής ιατρικής είναι η σωστή βάση για τη θεραπεία όλων των ανθρώπων. Αυτή η στάση οδήγησε αργότερα στην εξαφάνιση της Ινδιάνικης ιατρικής από την πρακτική των Αμερικανών γιατρών. Εδώ έχουμε σε καθαρή καλλιέργεια τον τεράστιο παραλογισμό ή την ανορθολογικότητα, αν θέλετε, ενός επιστημονικού ορθολογισμού που μπορεί να ξεσπάσει με την παραμικρή αφορμή σε βάρος των απλών ανθρώπων. Και εδώ φαίνεται ακόμη η ανορθολογικότητα των θεσμών μας, που επιτρέπουν σε επικίνδυνους για την κοινωνία τρελούς να εφαρμόζουν τις μανίες τους, χωρίς έλεγχο, πάνω στην καμπούρα των υπομονητικών πολιτών, χρησιμοποιώντας επιπλέον για το σκοπό αυτό και τους φόρους που πληρώνουν αυτοί οι πολίτες. Προσέξτε, η κατάσταση στην ιατρική σήμερα δεν είναι πολύ διαφορετική από αυτή που περιγράψαμε, με το επιπλέον στοιχείο ότι ο τεράστιος μηχανισμός αποκρύπτει αποτελεσματικά την ανεπάρκεια του εγχειρήματος. Στην εκπαίδευση, στην ψυχολογία, στην κοινωνιολογία, η κατάσταση είναι το ίδιο κακή, με τη διαφορά ότι εδώ δεν πεθαίνει κανείς από μια λανθασμένη διάγνωση. Απλώς αποβλακώνεται. Ανακεφαλαιώνω. Η καταγγελία για ανορθολογικότητα δεν απευθύνεται μόνο εναντίον συναδέλφων, οι οποίοι παρόλο που ανήκουν στον ίδιο κλάδο, αποφάσισαν να τραβήξουν δικό τους δρόμο. Ούτε απευθύνεται αποκλειστικά εναντίον του κοινού, που σιγά σιγά ενηλικιώνεται βιώνοντας από την κατάσταση διανοητικής κυδαιμονίας, που αντιλαμβάνεται την αλαζονία, τις αποτυχίες και κυρίως το παραλήρημα μεγαλείου των στόχων του, και θέλει τώρα πια να πάρει τα πράγματα στα χέρια του με διαφορετικό τρόπο. Η καταγγελία για ανορθολογικότητα εκφράζει επιπλέον μια θεμελιακή διαφορά ανάμεσα σε δύο τελείως διαφορετικούς τρόπους ζωής. Ο ένας από αυτούς αξιοποιεί τους δεσμούς του ανθρώπου με τη φύση και με τους συνανθρώπους του και χρησιμοποιεί όλες τις αντενέργειες που πηγάζουν από αυτούς τους δεσμούς, το συναίσθημα αλλά και τη σκέψη, την αγάπη αλλά και το μίσος, την αντίληψη αλλά και τη σκέψη και τη φαντασία, ασυνείδητες τάσεις αλλά και καλοεπεξεργασμένα σχέδια. Ενώ ο άλλος, που εφευρέθηκε από αυτούς που παίζουν με τη σκέψη και αφοδεύουν τις έννοιες, από αυτούς που είναι ξένοι προς τον κόσμο, τη φύση και τους ανθρώπους, βασίζει τη γνώση σε αφηρημένες μεθόδους και καταφεύγοντας σε αυτές τις μεθόδους, ορίζει μια ιδιαίτερη αρχή, τη λογική, και αποκλείει όλα τα άλλα ταλέντα του ανθρώπου από τη διαδικασία ανέβρεσης αλήθειας. Σε αυτή και μόνο τη λογική, όπως έχει περιοριστεί σύμφωνα με τον ορισμό, πρέπει τώρα να βασίζεται το κάθε τι, η γνώση μας για τη φύση, για τους συνανθρώπους μας, αλλά και η γνώση του εαυτού μας. Είναι φανερό, και το ξεκαθάρισαν από πολύ παλιά διορατικοί φιλόσοφοι όπως ο Αριστοτέλης, ότι αυτή η κουτσουρεμένη γνώση του ανθρώπου επιδρά πάλι στον ίδιο και ασφαλώς όχι για το καλό του. Το βήμα από τον πρώτο στο δεύτερο τρόπο ζωής, που πολλές φορές το περιέγραψαν σαν βήμα από την ποίηση στη γνώση, από την υποκειμενικότητα στην αντικειμενική αναπαράσταση, από την αυθαιρεσία στη γνώση που ανταποκρίνεται στα πράγματα, αυτό το βήμα είναι ένα βήμα προς την απανθρωπιά. Δεν πρέπει να αφήνουμε να μας εξαπατά το γεγονός ότι διάφοροι επιστήμονες υπέφεραν πολλές φορές εξαιτίας των πεπιθήσεών τους, διότι αυτό το έχουν πάθει και πολιτικοί που εκπροσωπούσαν τον ολοκληρωτισμό. Ούτε πειθόμαστε, όταν βρίσκουμε καμιά φορά επιστήμονες και άλλους ορθολογιστές, στις πρώτες γραμμές κάποιο αγώνα για την ανθρωπότητα, γιατί δεν αγωνίζονται για άλλους ανθρώπους, αλλά μόνο για ένα πολύ κουτσουρεμένο και πολύ αμφίβολης αξίας γέννημα της δικής τους περιορισμένης φαντασίας. Μόνο για αυτό το έκτρωμα είναι πρόθυμοι να υποφέρουν, και όταν κάποτε έχουν την εξουσία, να κάνουν άλλους να υποφέρουν. Το ανώφυλλο του ορθολογισμού με την έννοια του δεύτερου τρόπου ζωής φαίνεται ξεκάθαρα σε ένα περίεργο και ενδιαφέρον ιστορικό γεγονός. Όσες φορές ήταν επιτυχής ένας αφηρημένος ορθολογισμός, αυτό συνέβαινε μόνο διότι στην πορεία της προσπάθειας να λύσει τα προβλήματα που ο ίδιος δημιούργησε, μετατράπηκε σε μια πρακτική του πρώτου είδους. Για παράδειγμα, η μοντέρνα φυσική και η μοντέρνα αστρονομία απέρριψαν τον ένα μετά τον άλλον όλους τους αυστηρούς κανόνες και σήμερα οι ερευνητές στους κλάδους αυτούς προχωρούν όχι στη βάση μεθόδων που θα συνέδεαν όλες τις ανακάλυψεις φυσικής,
αλλά εφευρίσκοντας καινούργιες μεθόδους για καινούργιες περιπτώσεις και παίρνοντας ερεθίσματα από τα έργα μεγάλων επιστημόνων. Τα καλούπια της τυπικής αλλά και της επαγωγικής λογικής δεν μπορούν να βοηθήσουν πολύ, γράφει ο Ernst Mach για αυτή την κατάσταση, διότι οι καταστάσεις διανόησης δεν επαναλαμβάνονται ποτέ με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Αλλά τα παραδείγματα που προσφέρουν οι μεγάλοι ερευνητές είναι αναζωογονητικά και το ίδιο ισχύει όταν πειραματίζεται κανείς τις σκέψεις του κατά τα πρότυπα που έδωσαν εκείνοι. Και στα αλήθεια, οι επόμενες γενιές με αυτόν τον τρόπο μαθαίνουν να προωθούν την έρευνα. Δεν είναι η αφηρημένη σκέψη, αλλά η συγκεκριμένη πράξη ή η αφηρημένη σκέψη προσαρμοσμένη για συγκεκριμένες περιπτώσεις. Δεν είναι η μελέτη των αντικειμενικών αρχών, αλλά η μελέτη των ενεργειών μεμονωμένων ανθρώπων σε συγκεκριμένες καταστάσεις, αυτά είναι που προωθούν την έρευνα. Επειδή όμως οι νεότερες επιστήμες προήλθαν από έναν αφηρημένο ορθολογισμό, επειδή η άνοδος του συνοδεύτηκε από τα συνθήματα ενός τέτοιου ορθολογισμού, επειδή ο θρησκευτικός ζήλος των επιστημόνων κεντρίστηκε και εξακολουθεί να κεντρίζεται από αυτά τα συνθήματα, βρισκόμαστε σήμερα μπροστά σε μια πολύ περίεργη σύγκρουση ανάμεσα στην επιστημονική πρακτική και στην αντίληψη που έχουν για αυτή την πρακτική πολλοί επιστήμονες, οι πιο πολλοί φιλόσοφοι και σχεδόν όλοι οι κοινοί άνθρωποι. Οι καταγγελίες για ανορθολογικότητα που ακούμε συχνά από μεριάς των επιστημών ή από μεριάς μιας φιλοσοφίας που υπηρετεί την επιστήμη, είναι λοιπόν στο μεγαλύτερο μέρος εκδηλώσεις της εσωτερικής ανορθολογικότητας του ίδιου του επιστημονικού εγχειρήματος, δηλαδή του γεγονότος ότι οι επιστήμονες πολύ σπάνια γνωρίζουν τι κάνουν. Τα γενικά επιχειρήματα υπέρ των επιστημών και οι καταγγελίες εναντίον των εναλλακτικών αντιλήψεων το δείχνουν πολύ καθαρά. Δείχνουν να προέρχονται από συγκινητικά ανυποψία στους ανθρώπους και επιπλέον δεν είναι σχεδόν ποτέ αποτέλεσμα επισταμένων ερευνών, αλλά είναι πιο πολύ φήμες, συνθήματα πολιτικών κοινολογιών, ευσεβείς εκκλήσεις που τους βάζουν λίγο άρωμα επιστήμης και τις εξαπολύουν στον κόσμο για να γοητεύσουν τις μάζες. Η ιδιότητα των καταγγελιών αντανακλά αυτή την κενότητα περιεχομένου. Όμως με αυτά δεν εξαντλείται καθόλου το πρόβλημα της ανορθολογικότητας. Οι μορφές για ανορθολογικότητα που περιέγραψα μέχρι τώρα αφορούν κοινωνικές σχέσεις. Οι άνθρωποι έχουν διαφορετικές απόψεις, ενεργούν διαφορετικά, η βίβλος του ενός είναι η αίρεση του άλλου και έτσι βρίζει ο ένας τον άλλον. Και επειδή η θρησκεία της λογικής παίζει σήμερα σημαντικό ρόλο, συναντά κανείς συχνά σε αυτές τις βρισχές τη λέξη ανορθολογικός. Τελείως διαφορετικό είναι το ερώτημα αν ο ίδιος ο κόσμος είναι ίσως ανορθολογικός, με την έννοια ότι ένας ορθολογικός άνθρωπος δεν μπορεί να τα βρει με αυτόν, όπως δεν μπορεί να τα βρει με έναν συνομιλητή που δεν τηρεί κανενός είδους κανόνα λογικής συζήτησης. Αυτό το ερώτημα έχει τεθεί πολλές φορές στο παρελθόν. Οι θεωρήσεις για τη φύση του κακού και οι διάφορες παραλλαγές του μανιχαϊσμού και του γνωστικισμού που προήλθαν από αυτές ασχολούνταν με αυτό ακριβώς το πρόβλημα. Ένα ακόμη βήμα μας οδηγεί στην πεποίθηση για το άσκοπο κάθε ανθρώπινης προσπάθειας. Η ζωή του ανθρώπου είναι ένα χοντρουκωμένο αστείο χωρίς βαθύτερο νόημα και είναι η μάτι η προσπάθεια να την κατανοήσουμε ή ίσως να την βελτιώσουμε. Ο κόσμος δεν είναι ένα σύστημα σε τάξη όπου μπορεί κανείς να εγκατασταθεί στο σπίτι του αρκεί να ξέρει και να τηρεί τον κανονισμό της πολυκατοικίας. Δεν είναι κόσμος, είναι μια φευγαλαία όψη μιας πολλαπλώς απατηλής διαδικασίας, μιας διαδικασίας που τις καμπές της δεν μπορούμε να τις προβλέψουμε, που τον σκοπό της δεν μπορούμε να τον συλλάβουμε, που μας έχει μεν πρικίσει με την ικανότητα να φτιάχνουμε εικόνες ενός κόσμου με την ψευδέστηση ότι οι εικόνες αυτές απεικονίζουν την πραγματικότητα ή την απεικονίζουν με όλο ένα καλύτερο τρόπο, που επιβεβαιώνει καμιά φορά αυτή την ψευδέστηση με την επίφαση μιας επιτυχίας και έπειτα τη διαψεύδει πάλι εντελώς. Χωρίς ποτέ όμως να συντρίβει τη δύναμη της απατηλής πίστης μας σε ένα σκοπό και μια τάξη και τις προκαταλήψεις και τη μυσαλλοδοξία που συνοδεύουν μια τέτοια πίστη. Πολλοί άνθρωποι και πιο πολλοί ορθολογιστές δεν έχουν σήμερα καθόλου την ικανότητα να φανταστούν ένα τέτοιο κόσμο. Αυτοί και οι συμπολίτες τους έχουν υψώσει προστατευτικά τείχη που κρατούν μακριά από την προσωπική ζωή γεγονότα πως τον θάνατο και την απόγνωση, τις παράλογες αποτυχίες και την ευτυχία που δεν την αξίζει κάποιος, μακριά σε μια αφηρημένη περιοχή. Όπου τους φαίνεται ότι μπορούν να τις ελέγξουν με αξιοπρεπή τρόπο μέσω του ορθού λόγου. Η ασθένεια και ο θάνατος συμβαίνουν μέσα στους άσυπτους τοίχους ενός σύγχρονου νοσοκομείου, γίνονται ιδιοκτησία των ειδικών και μοιάζουν πολύ με τη βλάβη ενός αυτοκινήτου ή με τα λάθη ενός υπολογιστή. Δυστυχίες που συμβαίνουν στην ίδια μας τη ζωή μας οθούν σε περισσότερη μελέτη ή σε μια μικρή ψυχανάλυση και μνημειώδεις καταστροφές όπως ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος ή η σφαγή εκατομμυρίων ανθρώπων στην Ευρώπη στο Βιετνάμ. Μας αγγίζουν μόνο διαμεσολαβημένες από κοινωνιολογικές μελέτες, οργισμένους λόγους, εορταστικές διακηρύξεις, δακρύβρεχτα προγράμματα της τηλεόρασης, π.χ. το ολοκαύτωμα, ή από ανεξάντλητα επαναλαμβανόμενες φωτογραφίες με σωρούς από πτώματα. Και αυτά δεν μας αποτρέπουν να συζητάμε ορθολογικά την πιθανότητα μιας νίκης σε ένα μελλοντικό πόλεμο με πυρηνικά όπλα. Σπάνια μόνο συναντάμε εμείς, και αυτό σημαίνει πάλι εμείς οι άνθρωποι της σύγχρονης εποχής, που τρώμε σχετικά καλά.
που φροντίζει για μας το περισσότερο ή λιγότερο κερδοφόρο επάγγελμά μας, που εμπιστευόμαστε τη λογική μας, που κάθε λογής οι δικοί μας προστατεύουν και μας εμποδίζουν να σκεφτόμαστε, καταστάσεις που για μια στιγμούλα μας ταράζουν μέσα στην αυτοπεποίθησή μας και μας φέρνουν αντιμέτωπους με ένα κενό που δεν αφήνει καμία δυνατότητα για κομψές ερμηνείες και όπου δεν συναντάμε πια την αντανάκλαση της δικής μας κουβέντας, αλλά κάτι τελείως διαφορετικό και ακατανόητο. Η θεμελιώδης ανορθολογικότητα όλων των επιστημών μας αναδεικνύεται στο ότι και σε αυτές ακόμη τις καταστάσεις δεν έχουν τίποτα άλλο να μας προσφέρουν παρά έξυπνες υποδείξεις για κατάλληλους κανόνες συμπεριφοράς, κάνουν σαν εκεί που τελειώνει μια πόλη να αρχίζει αμέσως μια άλλη, σαν να μην υπάρχουν πουθενά ερημιές και αγρότοποι. Δεν μένουν ευχαριστημένοι όλοι οι άνθρωποι με τόσο επιφανειακές λύσεις. Στη Θεογονία του, ο Ησίωδος μιλάει για μια αρχαίγονη περίοδο όπου συνέβαιναν τρομακτικά και χαοτικά πράγματα και στη συνέχεια για την κυριαρχία του βία. Ο Δίας νικά τους Τιτάνες, τους κλείνει μέσα στα Τάρταρα και αρχίζει μια περίοδος νόμου και τάξης. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία. Σύμφωνα με αυτήν, η κανονικότητα του κόσμου μας δεν είναι μια θεμελιώδης ιδιότητα, αλλά το αποτέλεσμα μιας σύγκρουσης. Η σύγκρουση δεν εξαφάνισε τις δυνάμεις του χάους, απλώς τις έκανε προσωρινά βλαβείς. Οι νόμοι που επέβαλε ο Δίας δεν είναι αιώνιοι νόμοι της φύσης που δεν μπορεί να τους εκτιμήσει κανείς εκ των προτέρων, όπως πίστευα ακόμη στις αρχές του 20ου αιώνα. Ο Ησίωδος ήταν πιο κατατοπισμένος από τον Max Planck. Είναι το αποτέλεσμα μιας ισορροπίας ανάμεσα σε ανταγωνιστικές τάσεις. Κάθε στιγμή μπορεί το χάος να μας κατακλείσει πάλι. Ο Πλάτωνας συζητά μια παρόμοια αλλά πιο επιστημονικά οργανωμένη θεωρία στο διάλογο του Πολιτικός. Οι τάξεις των πραγμάτων στις οποίες στηριζόμαστε και στις οποίες προσαρμόζουμε τη ζωή μας δεν είναι παντοτινές και μια ζωή που παίρνει μόνο αυτές υπόψη χτίζει πάνω στην άμμο. Αυτή η αντίληψη δεν είναι μοναδική στην ιστορία της ανθρωπότητας. Δεν τη βρίσκουμε μόνο στους πρώιμους Έλληνες, αλλά και σε αυτές που τις λένε πρωτόγονες φυλές. Είναι πιο πλούσια και όταν αναλογιστούμε όσα ξέρουμε για τον άνθρωπο, τις αρετές του, τα ελαττώματά του, την ιστορία του, πιο ρεαλιστική από την επίπεδη αισιοδοξία των ορθολογιστών της επιστήμης. Με αυτά που αναφέραμε, δεν αποκλείσαμε μια για πάντα τον επιστημονικό ορθολογισμό από τις θεωρήσεις μας. Είναι και αυτός ένα από τα παραμύθια που διηγούμαστε μεταξύ μας, για να μπορέσουμε να υποφέρουμε προσωρινά το παράλογο που μας περιβάλλει. Μοιάζει με αυτές τις ιστορίες για ζεστά σπίτια, πλούσια γεύματα, ωραίες γυναίκες, που επινοούν οι κυνηγοί που χάθηκαν στην ερημιά, καθισμένοι γύρω από τη φωτιά που άναψαν. Θα ήταν όμως μοιραίο λάθος για αυτούς, αν εξακολουθούσαν, όταν είχε σβήσει πια η φωτιά, να πιστεύουν ως πραγματικότητα αυτές τις ιστορίες.